Δεν πιστεύω σε αυτή τη δημοκρατία που φιλούνται ο βουλευτής. Δεν είδες τι τραβάνε οι βουλευτές. Εγώ πήγα στην εκδήλωση του Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, 5.000 κόσμο και μόνο στα χέρια μου δεν με ζήτησε. Σήκωσε. Και ξέρεις τι είπα μέσα μου. Α, ένα φάω και άγια, ούτε στο φάω. Αυτή είναι η αξία μου. Αλήθεια. Και όμως ο κύριος ο Μίκης Θεοδωράκης με αγκάλιασε, με φίλησε. Μπράβο Παναγιώτη. Μα είναι ένα πανεπιστημιακό σύμβολο. Και βγαίνει τώρα κάποιος υπουργός Πασόκ και λέει: ποιος είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που έχει. Εσύ ποιος είσαι, βρε Τενεκέ. Ποιος είσαι, βρε Χαϊρευτέ, που μιλάς. Ο Μίκης, όσες διαφορές και να έχει κάποιος, όσα λάθη και να έχει κάνει, είναι ένας παγκόσμιος Έλληνας. Εγώ τι είμαι. Και εσείς το είπα. Εσύ υπουργέ, τι είσαι. Αύριο, αν φύγεις από το Υπουργείο, δεν θα σε γνωρίζουν ούτε οι δικοί σου. Μα είχες πάει αυτό... και στην εκδήλωση. Σε παρακαλώ το. Στην εκδήλωση για τη μνήμη του Φλωράκη. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Το πήγα, και στη, τώρα. Πήγα και στην πρωτομή του Ανδρέα Παπανδρέου. Και στην πρωτομή του Ανδρέα όταν Παπανδρέου. Όταν έλειπε το μισό Πασόκ. Εγώ έμαθα να τιμώ. Έμαθα να τιμώ. Και έχεις πει, έχεις δηλώσει ότι είσαι και ο κοινωνικά, Παπανδρέου. Και κοινωνικά αριστερός μάλιστα. Μα οπωσδήποτε είμαι. Ένας άνθρωπος που είναι κοντά στον άνθρωπο, τι είναι κοινωνικά αριστερός και με το χέρι στην τσέπη, τι είναι, για να ξέρω. Και στο κάτω-κάτω ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να διαφωνούμε. Ήταν ο ηγέτης του Πασόκ. Μιλάει κανείς σήμερα για Παπανδρέου. Θυμιάται κανένας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εμείς το πολύ στη δικιά μας παράταξη λέμε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Α, εδώ λοιπόν να σταματήσουμε. Εγώ... Φαίνεται ότι η παράταξή σας έχει το σύντρομο του Εθνάρχη. Πάλι βρήκες. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω. Έχει σύνδρομο. Σύνδρομο Εθνάρχη. Όλοι περιμένουν την επιστροφή του Καραμαλή. Εάν ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν πετύχει αυτοδυναμία. Αν βοηθήσουμε θα πετύχει, αν δεν βοηθήσουμε δεν θα πετύχει. Ή μήπως τελικά ο Αντώνης Σαμαράς θα συνεργαστεί ακόμη και με τον διάβολο, θα συμμαχήσει για να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό δεν το ξέρω, είναι θέμα δικό του. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, που και πέρα τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος με τους αυλικούς. Γιατί διάβολος εν προκειμένου είναι και ο φίλος σου. Καρατζαφέρης. Ο Καρατζαφέρης με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Γιατί είναι διάβολος, για να ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι ραδιούργος. Δηλαδή εμείς είμαστε άγιοι και όλοι οι άλλοι είναι κακοί. Θέλω να πω. Εμείς λέτε... είμαστε το πρόβατο και όλοι οι άλλοι είναι ηλίκοι. Γιατί... Έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός περνάει μια δύσκολη περίοδο. Περνάει μια δύσκολη περίοδο. Γιατί βάζει τα κόμματα μπροστά από την Ελλάδα. Και βάζει και ταμπέλες, Καραμαλή, Ψωμιάδης, δεν ξέρω, Βενιζέλος. Δεν τα βάζουμε οι δημοσιογράφοι, τα ίδια τα κόμματα. Αυτοπροβάλλονται, Παναγιώτη μου, γιατί είπαμε δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία εν ετύπης. Έχουμε όμως τηλεοπτική δημοκρατία των μεγαλοπαραγόντων έχουμε και των διαπλεκομένων. Τηλεοπτική τρομοκρατία, σε παρακαλώ. Εμβολάβων. Μόνο το μαύρο προβάλλεται. Τι προβάλλεται τόσα χρόνια. Το μαύρο προβάλλεται. Γιατί με το κόκκινο πανημίγει, σε 2-3 κανάλια θα μιλήσει, αλλά με έχουν κομμένο. Όχι. Δεν είμαι αρεστός. Δυστυχώς δεν είμαι αρεστός. Δεν είσαι αρεστός γιατί. Δεν είμαι αρεστός γιατί λέω αλήθειες. Δεν χρησιμοποιώ ξένη όμως... γλώσσα. Δεν ανήκω εκεί προσιλωμένος τι λέει το κόμμα σήκω κάτσε. Δεν έχω μέσα... το Ευαγγέλιο του κόμματος, έχω το Ευαγγέλιο της Ελλάδος. Μαζικά... Κακό είναι αυτό. Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν συχνά σαν ένα λαϊκό ήρωα της τηλεοπτικής υπερβολής και της εθνικιστικής φανφάρας. Είναι γιατί δεν έχεις ενδώσει στο μηντιακό, στο καθεστωτικό κατεστημένο ή και παραμένεις εδώ έχετε ένα ανεξάρτητος αδέσμευτος. Αυτό το κανάλι, το Κόντρα, πρέπει να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες. Η δική σου εκπομπή, του Τέρες, του Χίου, τα πάντα. Πρέπει να τη δούνε. Είναι ένα κανάλι που μιλάει ελεύθερα, αλλά μιλάει πατριωτικά, μιλάει εθνικά, μιλάει χριστιανικά. Ναι, τα κόμματα, ναι, η κυβέρνηση θα κάνει και την κριτική και την καλή. Και την... Αλλά να μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Σήμερα τα παιδιά μας προσπαθούν να βρουν ένα διαβατήριο να φύγουν στο εξωτερικό. Πού είμαστε, ρε Βίκη μου, στην εποχή του Στέλιου Καζαντζίδη, στο σταθμό του Μονάχου, είναι το ψωμί της ξενιτιάς. Έλεος δηλαδή. Μουτζώνουν το κοινοβούλιο, τα Ελληνόπουλα, δεν ξέρουν εκεί μέσα τι γίνεται. Δεν μπορεί να το μουτζώνει το κτίριο εκεί και τους 300. Όλοι 300 δεν είναι άκρηστοι. Ναι, παιδιά, Παναγιώτη μου, το ξέρεις πολύ καλά, γιατί έρχεσαι σε επαφή με τους νεολαίους, οι οποίοι και σε πάνε κιόλας, γιατί έχουμε κάνει γκάλωπ, τι λένε οι νέοι άνθρωποι. Το πάει η νεολαία, ναι. Και βέβαια το πάει. Γιατί είναι ροκ. Ροκ δεν το λες. Το πάω και πιστεύω και η νεολαία και είναι ροκ σαν άνθρωπος, ναι. Είναι ροκ. Ο Ψωμιάδης είναι ροκ. Είναι έξω από τα παραδοσιακά μοτίβα. Αυτό δείχνει, αυτό σας λέω τώρα. Εντάξει, έτσι φαίνεται ότι είναι. Αλλά αυτό σας λέω, δεν νομίζω ότι είναι πραγματικότητα τουλάχιστον. Το κάνει από ανάγκη.
Είναι ένα παιδί σαν και εμάς. Ζωρό, ζωρό. Το παλικάρι είναι. Θα καταλαβαίνει πάσα άλογα, το παίζει ζωρό. Το μόνο που δεν έχει ντυθεί ακόμα είναι πασχαλινό αυγό. Περιτά τα λόγια. Κάτι άλλο. Πάει νεολαία, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ κοντά. Και βγαίνει και με το ποδήλατο βόλτες. Και είναι και οικολογικής ιδεολογίας άνθρωπος. Έναν από τους κλασικούς πολιτικούς, ο οποίος επιδιώκει με διάφορους τρόπους να πάρει ψήφους, να κερδίσει εμπιστοσύνη και σταθμό στοχεύει στην νεολαία, που έχει αρκετά μεγάλη δύναμη, πιστεύω. Θεός! Είναι, θεωρητικά. Τα σχολεία σου είναι, τι να πω. Είναι το παιδί του λαού, ότι προσπαθεί, ότι ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεται για κανέναν, ενδιαφέρεται μόνο τον εαυτό του, όπως όλη η πολιτική της Ελλάδας. Να σου πω, μέχρι στιγμής τον έχω δει σε τόσες κομικές εκπομπές που μόνο αυτή είναι η εικόνα που έχω. Δεν ξέρω ποιο είναι το έργο του, αν έχει κάνει κάτι. Μόνο ζωρόντιμένα τον έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Είναι λίγο έξω από αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, από τους πολιτικούς τους κλασικούς. Τι να πω. Θα προτιμούσα να είναι λιγότερο κεντρικός και περισσότερο μαχητικός. Ψωμιά μας είναι... Δεν ξέρω, πλέον για μένα όλοι αυτοί καλύτερα να μιλάς για άλλους παρά να ασχολείσαι πλέον με όλα αυτά τα πρόσωπα. Είναι και αυτός πολιτικός και όπως όλοι οι πολιτικοί είναι ψεύτες. Υπάρχει τέτοια κρίση που κανένας πλέον δεν βρίσκει δουλειά. Υπάρχει τρομερή ανεργία, τρομερή φτώχεια και το μέλλον των νέων είναι αβέβαιο. Αντιπαλεύουν την ανεργία τους στη μακρινή Αυστραλία, στη Γερμανία. Και στα γραφεία μας. Και στα γραφεία έρχονται τα πολιτικά. Προθέσεις μου ήρθε ένας νεαρός, ωραίος. Και μου λέει, δώσ' μου 3 ευρώ. Να σου δώσω όχι λέει 3, να πάρω ένα σάντουιτς. Δεν έχω να φάω. Έχω 2 μέρες, πίνω νερό έξω από μια εκκλησιά που έχει μια βρύση. Και να σου πω κάτι, δεν ήθελα να το πω. Με πέρασε ιατροδικαστής. Και μου λέει, Παναγιώτη, έρχονται και αφήνουν τους δικούς τους γονείς, αδέλφια και φεύγουν. Δεν έχουμε λεφτά να τους θάψουμε. Το λέω και να τριχιάζω. Δεν ήθελα να το πω. Σε τι κατάντημα μας οδήγησε, σε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα. Το 2010 σύστημα. Αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα με στοιχεία ξένων οργανώσεων 500 Έλληνες. Το αποκρύπτουν. Ακόμα απαγορεύει να το λέμε και στη τηλεοράση. Ξέρω, είχαμε κάνει ένα θέμα. Που θα με αναγκάσει να αυτοκτονήσω, έλεος πια. Γιατί χρωστάω στο δημόσιο. Σε ποια κοινωνία, σε ποια ζούγκλα. Η Θεσσαλονίκη έχει καταντήσει νεκροταφείο ψυχών. Τα πάντα κλείνουνε. Κλείνει τώρα το Μακεδονία Παλασσί. Είναι δυνατόν αυτό το ξενοδοχείο να κλείσει. 200 οικογένειες. Δηλαδή τι θα γίνει, ρίπιο μέσα στο κέντρο. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω και γίνανε ολέθρια λάθη. Εμείς είμαστε περήφανοι, ξέρεις γιατί. Γιατί στα 8 χρόνια νομαρχίας μας προσφέραμε ένα τεράστιο έργο. Με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν κοιτάξαμε ταμπέλες που ανήκει ο καθένας. Εδώ ακόμη και σήμερα σε αυτή την τραγική στιγμή δίνουμε από τη μια συγχωροχάρτη, γιατί μας βόλεψε το παιδί μας, και από την άλλη το κόμμα. Το κόμμα, μα θα ξαναβγεί ο Ανδρέας, θα ξαναβγεί ο Γρηγόρης, θα βγει. Ρε παιδιά, η Ελλάδα. Με τη διοικητική, Παναγιώτη μου, μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, παρακαλώ, που δεν συνεφώνησε, βέβαια δεν την προχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να κρέπονται ορισμένοι. Τι γίνεται, για ποιο Καλλικράτη. Δεν υπάρχει Καλλικράτη. Ο Καλλικράτη στήθηκε για να πάρουν τα 2 δις ξένοι. Διαλύθηκε η αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Εμάς δεν μας έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα είμαστε μικροί πρωθυπουργοί. Εσύ πάντως είσαι ο μικρός Πρωθυπουργός. Ο μικρός Πρωθυπουργός είναι εδώ. Χωρίς εξουσία, χωρίς αρμοδιότητα, χωρίς χρήματα. Να σου πω μία πίκρα μου. Πρώτης πήγαμε και αγοράσαμε για την υπηρεσία μας χαρτί υγείας, δεν υπήρχε. Πήγαμε και πήραμε και παρακαλέσαμε 5-6 μεγάλες επιχειρήσεις να μας δώσουν αυτό το χαρτί για τα φαξ, για τα κομπιούτερ. Σε τέτοια κατάσταση. Καταντήσαμε εκεί. Έχουμε μόνο τη μισθοδοσία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Για ποια αυτοδιοίκηση. Πέρσι τέτοιο καιρό είχε το ΕΣΠΑ, το ταμείο που θα το έπαιρνα εγώ και το πήρα μία εβδόμου, 2 δισεκατομμύρια ευρώ και με παρέδωσαν 230 εκατομμύρια. Γιατί, επειδή λέγομαι ψωμιάδης, δεν είμαι αρεστός, σας χώνομαι. Από την άλλη, όλοι οι Δήμοι έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και εκεί που θέλουν να δώσουν, τα δίνουν. Εμείς στεναχωριέσαι. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ, στην πόλη των Παρεστήσεων.